Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα. Πολύ μέρα, όπως βλέπετε. Σήμερα δεν είναι μόνο οι πολιτικές εκδηλώσεις που τρέχουν. Είναι βαριά επικαιρότητα. Και δυσάρεστη επικαιρότητα. Ναι. Άσχημα. Είδατε ότι στην καθημερινή έγινε πρώτο θέμα η συνέντευξη Σκυλακάκη. Ναι. Είναι αυτά τα οποία είπε χθες στο 624 και στην πρωινή ζώνη. Λοιπόν, να πούμε μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Παίδων Αγία Σοφία μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θα επιθεωρήσει την μονάδα εντατικής, γιατί η μονάδα αυτή έχει εξυγχρονιστεί με χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι μια απόφαση την οποία πήρε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Ανάπτυξη, συγγνώμη. Την οποία πήρε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και σας τη μεταφέρω. Τώρα, άνθρωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη συναντήθηκε προχθές με τον Αντώνη Σαμαρά, να ξέρετε. Ναι. Σας δίνω την είδηση που θα τη διαβάσετε στον κυριακάτικο τύπο. Και μάλιστα συμφώνησαν στο πρόσωπο, στα δύο πρόσωπα τα οποία θα προτείνει η κυβερνητική πλευρά εφόσον δεν ανανεωθεί η θητεία της κυρίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου. Μας πας τώρα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δύο επιλογές έχει, ναι. Ανοίγει τώρα και αυτό το κεφάλαιο και αυτό το θέμα τώρα όμως για το αν θα ξαναπροτείνει την κυρία Κατερίνα. Μάλλον έχει κλείσει, απλώς προσπαθούμε να το πούμε ευγενικά γιατί είναι σε εξέλιξη η θητεία της. Λοιπόν, κρατήστε δύο ονόματα, να τα πούμε πρώτοι τα ονόματα αυτά. Κρατήστε τα ονόματα γιατί πριν μας προλάβει και ο ανταγωνισμός. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει ότι στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά αντιπρόεδρος ήταν ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και υπουργός οικονομικών ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, και είναι δύο πρόσωπα στα οποία αποκλείεται να διαφωνήσει ο Αντώνης Σαμαράς, και μάλλον δεν θα διαφωνήσει και ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κρατήστε αυτά τα δύο ονόματα. Ευάγγελος Βενιζέλος και Γιάννης Τουρνάρας. Μάλιστα. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δύο ειδήσεις. Τα έχουμε αυτά τα ονόματα. Πρώτο, δεξιά δεν το στρίβει με τίποτα. Τίποτα, γιατί χρειάζεται και τα άλλα κόμματα. Για να έχει μια ευρύτερη αποδοχή του πρόεδρου. Το ρεπορτάζ εγώ το θεωρώ έγκυρο και δεδομένο. Δεν μας έχει συνηθίσει σε πώς το λένε. Σε στραβές στεκές. Λοιπόν, άρα. Δεξιά δεν το στρίβει με τίποτα. Τίποτα. Αλλά εγκλωβίζει, λες, και το Σαμαρά σε επιλογές που τους λέει, ρε αδερφέ, έχεις κυβερνήσει μαζί. Και συμφωνεί ο Σαμαράς και είναι δύο πρόσωπα με τα οποία ο πρώην Πρωθυπουργός λέει όχι. Όμως ο Καραμαλής που δεν έχει συγκυβερνήσει. Ο Καραμαλής όμως δεν είναι βουλευτής. Οπότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά η Καραμαλική άρα το θέμα είναι ο κύριος Σαμαράς. Ο Κώστας ο Καραμαλής που φέρει το επώνυμο συμφωνεί. Μάλιστα. Και η Καραμαλική είναι λίγη, είναι ένα γιο και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει όταν έρθει η ώρα αυτή. Κοιτάξτε, η ώρα πλησιάζει. Αρχές του 25 ξεκινάει η συζήτηση και ανοίγει. Είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Φτάσαμε. Έτσι, ακριβώς, σε δύο μήνες. Αν ρωτήσει κάποιον τώρα, θα σου πει: έχουμε ακόμα μήνες. Φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία της Βουλής. Α, για πες μας. Υπάρχουν 14 ανεξάρτητοι βουλευτές μαζί με τον κύριο Σαλμά, ο οποίος διαγράφει, αν θυμάστε, διαγραφές, σπαρτιάτες. Εάν μαθαίνω ότι όλοι αυτοί συνεννοήθηκαν και ήδη έχουν συμφωνήσει οι 10 για να συγκροτήσουν ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κανονισμός της Βουλής είναι ξεκάθαρος. Θέλει 10. Θέλει 10. Ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, θα τους δούμε ένα προς ένα. Ελάτε. Και θα σας πω ποιοι έχουν συμφωνήσει. Είναι ο κύριος Σαλμάς, ο κύριος Αβγενάκης, η κυρία Αθηνά Λινού, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, τον θυμάστε που προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Αρετή Παπαϊωάννου, που επίσης προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας, ο κύριος Παύλος Σαράκης, ο κύριος Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ο κύριος Κατσιβαρδάς, ο κύριος Μανούσος, ο κύριος Δημητροκάλης και ο κύριος Βαλτογιάννης προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Επίσης ο κύριος Ασπιώτης, ο κύριος Γαβιωτάκης, ο κύριος Φλώρος, ο κύριος Μπουρχάν από το ΠΑΣΟΚ. Οι τρεις τελευταίοι δεν έχουν συμφωνήσει, οι τέσσερις τελευταίοι. Οι υπόλοιποι όμως έχουν συμφωνήσει να υπογράψουν και να συγκροτήσουν μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος θα τεθεί επικεφαλής είναι υποσυζήτηση. Ωραία. Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω, γιατί έτσι αποκτά τα πλεονεκτήματα μια κοινοβουλευτική ομάδα. Χωρίς να στα έχει δώσει ο πολίτης. Χωρίς να στα έχει δώσει ο πολίτης, πρώτον. Και δεύτερον, κάποιοι από αυτούς δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχουν δίπλα-δίπλα. Δεν κολλάνε όλοι μεταξύ τους. Πώς όταν προέρχεσαι από αριστερό κόμμα. Ναι. Συνεργάζεσαι με έναν πρώην Σπαρτιάτη. Πας με το Σπαρτιάτη και κάνεις κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Υποτίθεται ότι αυτός έχει αποκηρύξει την λογική των Σπαρτιατών. Ναι, αλλά τελευταίοι μας είπες δεν έχουν συμφωνήσει. Δηλαδή, τέσσερις τελευταίοι δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα. Αλλά ούτε είναι ο Δημοκρατής. Δέκα έχουν υπογράψει. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά πολύ, να σου πω. Πάντως θα τα δούμε μπροστά μας σε λίγες μέρες. Και θα υπάρχει και εκπρόσωπο, ο οποίο θα μιλάει όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μετά από φυσικά του σήμερα ο κ. Παπαγιάννη. Για πάμε και ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά θα συναντηθούν οι πέντε, Νίκο? Μάλλον όχι. Όχι. Και τέλος. Κάθετα. Διότι έχει γίνει ένα blame game ανάμεσα στους διαφόρους υποψηφίους. Θα τα πάρουμε από την αρχή. Ο κύριος Παύλος Πολάκης, θέλοντας να δείξει ότι είναι ενωτικός και ότι θέλει να πάει μπροστά την όλη υπόθεση, κάλεσε τους υπόλοιπους υποψηφίους να συναντηθούν σήμερα
πριν τουλάχιστον από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία είναι το Σάββατο, έτσι ώστε να βάλουν κάτω τα θέματα, να τα λύσουν και να πάνε σε, μια ήρεμη, σε κανόνες για μια ήρεμη προεκλογική εκστρατεία. Θεματοφύλακας της ενότητας ο Παύλος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης. Ένα πυροσβέστη επίσης ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης βέβαια ζήτησε από τον Στέφανο Κασελάκη να αποσύρει το εξώδικο, αλλά ο ίδιος ήθελε να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία πρότεινε να ληφθεί, να υπάρξει ας πούμε σύγκληση αυτής της συνάντησης από κάποιον θεσμικό παράγοντα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σβίγκου. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτική του ΕΦΥΙΑ παίρνει κεφάλι από το θεσμικό του, του κυρίου Πολάκη. Κάνει κινήσεις τέτοιες που νομίζω ότι μπορούν να το κάνει. Επιβεβαιώθηκε και από την Επιτροπή Διοντολογίας που αποφάσισε να μην διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Θα τα πούμε ένα-ένα. Δεν έχει γίνει ακριβώς αυτό, θα σα το πω ακριβώς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Συγγνώμη για το εξώδικο, για να πάμε παρακάτω. Για το εξώδικο, σκέφτεται να το πάρει πίσω ο κύριο Κασελάκη. Δεν έχει κλείσει αυτό. Ούτε καν. Μην το ξαναρωτήσει αυτό. Έχει λήξει. Γιατί μετά από τι τελευταίε εξελίξει, τόσοι όμω βγαίνουν και ζητάνε. Ο κύριο Πάμελο και ο κύριο Φαραντούρη είπαν ότι εμεί δεν μπορούμε να πάμε με την απειλή του εξωδίκου και με ότι θα μας πάει στον εισαγγελέα. Δεν γίνεται τέτοια συζήτηση μεταξύ συντρόφων, μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται στο ίδιο κόμμα. Αυτό θέλει ο κύριος Κασελάκης. Λοιπόν, λέει, εγώ πάμε και οι άλλοι λένε δεν ερχόμαστε. Προσέξτε τώρα. Είναι τυχαίο ότι ο Τσίπρας μιλάει με αυτούς τους δύο, με το Φάμελο και το Φαραντούρη. Καλά, εντάξει, γιατί θέλω να πω ότι μήπως έχει βάλει το χεράκι του και ο πρώην πρόεδρος. Συγγνώμη, αλλά αυτό που λένε είναι αντικειμενικό. Δεν μπορώ να πάω σε ένα όργανο, μάλλον να κάνω μια συνάντηση με κάποιον που μου λέει ότι θα σε πάω στη δικαστηρία. Ναι. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Εκεί άρχισε όμως ένα τρομερό blame game. Γιατί άρχισε μια υπόθεση ότι ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Βγήκαν και κάποια στοχευμένα, κατά την άποψή μου, δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι φταίει ο Φάμελος και ο Φαραντούρης. Ο δε κύριος Πολάκης χθες το βράδυ είπε ότι θα γίνει κανονικά η συνάντηση. Η συνάντηση δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να πάει ούτε η κυρία Σβίγκου, ούτε ο κύριος Παπάς, ούτε κανένας άλλος. Γιατί και ο κύριος Παπάς λέει ότι πρέπει να αποσυρθεί πρώτα το εξώδικο. Ο κύριος Κασελάκης, απ' την άλλη, έκανε μια ανάρτηση στην οποία είπε ότι αυτοί πάνε να με διαγράψουν, αυτοί διέρευσαν τα προσωπικά του δεδομένα, που δεν είναι προσωπικά δεδομένα, έχουν βγει δημέξει όλα. Ναι, ναι. Αυτοί έκαναν το ένα, το άλλο κτλ. Οπότε εννοεί ότι το εξώδικο δεν το παίρνει πίσω. Άρα καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν. Και όσον αφορά τώρα τη διαγραφή, είχε κατατεθεί από τον κύριο Μουμουλίδη, πρώην βουλευτή. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ είχε κατατεθεί μια επιστολή στην Επιτροπή Διοντολογίας που ζητούσε τη διαγραφή του κυρίου Κασελάκη. Τι έκανε χθες η Επιτροπή Διοντολογίας? Με ψήφους 8 προς 6 αποφάσισε να μην εξετάσει περαιτέρω το αίτημα, να το βάλει στο σιρτάρι, προσωρινά θα προσθέσω εγώ, και παράλληλα... Τι σημαίνει προσωρινά? Δεν μπορεί να επανέλθει. Τώρα έρχεται η ουσία. Ότι στέλνουν θα στείλει μια επιστολή η Επιτροπή στον κύριο Κασελάκη, μια έκκληση όπως μου είπανε τα μέλη της, ώστε να αποσύρει το εξώδικο. Αν δεν το αποσύρει, και έχουμε και στο μεταξύ και την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση Κασελάκη για διαγραφή δεν διαγράφεται. Αυτό επιμένω εγώ στο εξώδικο, το αν θα το πάρει πίσω ή όχι. Αν το αποσύρει δεν υπάρχει λόγος για διαγραφή. Αρχίζουν πιέσεις τώρα, γι' αυτό το ρωτάω. Αυτό, παιδιά, γίνεται και στο μπάσκετ. Όταν οι διαιτητές δεν βγάζουν άκρη σε μια φάση, γυρίζουν τη φάση από την αρχή και το χρονόμετρο και λένε πάμε πάλι. Αλλιώς θα επανέλθει το θέμα. Ας κάνουμε ότι δεν το στείλες. Δηλαδή, αν ο ίδιος δεν το αποσύρει το εξώδικο, θα επανέλθει η Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει αυτό το ζήτημα διαγραφής. Αν δεν αποσύρει το εξώδικο, Άννα, θα έχουμε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει αίτημα για διαγραφή του. Ωραία, δώσε μου τώρα τα basic, μισό λεπτά. Περίεργο συμμάχος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης τον στηρίζει να μην διαγραφεί. Ναι, η τύπο ναι, θέλει να τον πολεμήσει. Αλλά του λέει, βρε άνθρωπε, πάρε πίσω. Πάμε μαζί στο μάχη, για να σε κερδίσω. Αυτό είπε ο κύριος Πολάκης. Αν τελικά όμως διαγραφεί και δεν κατέβει στις εκλογές ο κύριος Κασελάκης, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα 42%. Μα ο κύριος Πολάκης θα πάνε κάπου να ψηφίσουν. Ωραία, λοιπόν τώρα, Νίκο, λύσε μου λίγο και τα basic. Παρακαλώ. Επιτροπή Διοντολογίας, ποιος την ελέγχει? Κοιτάξτε, η Επιτροπή Διοντολογίας δεν είναι ακριβώς ποιος την ελέγχει. Είναι, εγώ θα έλεγα, μισή-μισή, με κάποια πρόσωπα τα οποία είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη και κάποια είναι τα οποία. Είναι το μόνο όργανο στο οποίο ο κύριος Κασελάκης μπορεί να τη μάχει να την παίξει στα ίσια. Έχει ανθρώπους του μέσα. Ναι, αλλά υπάρχουν και πεζόμενοι. Δηλαδή, πριν, όταν ήταν πρόεδρος, μπορούσε να κάνει τις κινήσεις. Την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα στο τέλος. Θα δει το VAR και θα πει τι έχει γίνει. Ποιος την ελέγχει? Προσέξτε τώρα. Εξαρτάται το ερώτημα. Αν μπει το ερώτημα για διαγραφή του, δεν την ελέγχουν οι 100. Έτσι. Αν μπει ερώτημα καταδίκης του για τα όσα έχει κάνει, την ελέγχουν οι 100. Και ποιος είναι ο ρυθμιστής? Δύο είναι οι ρυθμιστές. Είναι η ομάδα του κυρίου Παπάκη και η ομάδα του κυρίου Πολάκη. Μάλιστα. Αυτή είναι βασικά.
Λοιπόν. Έτσι. Οπότε, απλά αυτό, πράγματα. Αυτό για να που ενδιαφέρον είναι να δούμε τι ακριβώς θα πούν και οι συγκεκριμένοι στην Κεντρική Επιτροπή.